Έχουμε να πούμε και να ανακοινώσουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα σήμερα με τους καλεσμένους μας. Έχουμε σχέδια βελτίωσης, έχουμε χρηματοδοτικά εργαλεία εν όψη βέβαια και για το κομμάτι του πρωτογενούς τομέα. Φυσικά όμως και καθαρά παραγωγικά θέματα όπως έχει να κάνει με την ακαρπία, όπως έχει να κάνει με το κομμάτι ευρύτερα των αποζημιώσεων. Το είχαμε ασχοληθεί φυσικά και στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής για τις αποζημιώσεις του ΝΕΣΤΟΥ. Σε τι στάδιο βρισκόμαστε και σε αυτό να τις δούμε και να τις συζητήσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Όλα αυτά τα οποία φυσικά απασχολούν τον πρωτογενή τομέα. Λοιπόν, ξεκινάμε με κάποια εκ των θεμάτων όλων αυτών τα οποία προείπα, τα οποία θα συζητήσουμε μαζί με τον Γεωργικό Σύμβουλο και Σύμβουλο Ανάπτυξης, τον κύριο Γιάννη Μητρούση, που τον ευχαριστώ για μία ακόμη φορά για αυτήν την παρουσία του στην εκπομπή μας. Καλησπέρα, κύριε Μητρούση. Καλησπέρα και από εμάς εδώ. Χαίρομαι ιδιαίτερως, κύριε Ατζημιδάκη, που βρίσκομαι στην εκπομπή σας και μας δίνετε η ευκαιρία να συζητάμε θέματα τα οποία έτσι απασχολούν τον αγροτικό πληθυσμό. Έτσι, τα οποία δεν είναι και λίγα, όπως προείπαμε, κύριε Μητρούση, και τα οποία η αλήθεια είναι ότι αυτές οι απαντήσεις οι οποίες δίνετε εσείς από την πλευρά σας, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακουστούν, έτσι ώστε να γνωρίζουν και οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα το τι γίνεται, τι μελιγενέστε από εδώ και πέρα για αυτούς, έτσι. Ξέρετε, εμείς δεν κάνουμε ούτε πολιτική ούτε αντιπολίτευση. Αποτυπώνουμε την κατάσταση αυτή την οποία βλέπουμε καθημερινά στους παραγωγούς, γιατί είμαστε πραγματικά στην πρώτη γραμμή. Είμαστε έξω στα χωριά και αφουγκραζόμαστε, ακούμε τους ανθρώπους, συζητάμε και ξέρουμε τα προβλήματα αυτά τα οποία έχουν. Ακριβώς αυτό. Και αυτό οφείλουμε να το πούμε, κύριε Μητρούση, ότι ήδη κάνατε κάποιες εξορμήσεις ενημέρωσης προς τους παραγωγούς ευρύτερα, του νομού Καβάλας εδώ δηλαδή, για να ενημερώσετε για διάφορα ζητήματα, όπως είναι για παράδειγμα τα οποία θα πούμε και τώρα, για να υπάρχει μια καλύτερη εικόνα, σχέδια βελτίωσης εν όψη βέβαια και για το κομμάτι ευρύτερα, το τι πρέπει να γνωρίζουν οι αγρότες. Θα ξεκινήσουμε από αυτό και στη συνέχεια να περάσουμε και στα υπόλοιπα φυσικά, τα οποία εξίσου είναι πολύ σημαντικά, όπως για παράδειγμα και το κομμάτι των επιδοτήσεων που θα έρθουν από πλευράς των αγροτών πριν το Πάσχα. Ας ξεκινήσουμε τα σχέδια βελτίωσης λίγο, τι πρέπει να γνωρίζουν οι αγρότες. Εδώ να πω πριν ξεκινήσω για τα σχέδια βελτίωσης, αν μου επιτρέπετε, ότι και όποιος τηλεθεατής ή παραγωγός θα ήθελε να κάνει μια ερώτηση πέραν ότι μπορεί να επικοινωνήσει από ό,τι βλέπω εδώ στα τηλέφωνα της εκπομπής, μπορεί να στείλει και κάποιο προσωπικό μήνυμα έτσι στο Messenger, είτε το δικό μου, που μπορούμε να το διαβάσουμε, να το απαντήσουμε, φαντάζομαι, της εκπομπής. Εξαιρετικά. Φυσικά εσείς είστε και στο Messenger με το όνομά σας Γιάννης Μητρούσης στα αγγλικά, οπότε μπορεί να υπάρξει και αυτή η επικοινωνία. Φυσικά όμως και μέσα από το δικό μας το μέσα εδώ της εκπομπής, αν υπάρχει οποιοδήποτε ερώτημα, εννοείται να κατατεθεί, διότι εδώ ο κύριος Μητρούσης είναι για να απαντήσει σε όλα αυτά τα οποία ενδεχομένως υπάρχουν, στις απορίες οι οποίες ενδεχομένως υπάρχουν. Ας ξεκινήσουμε λίγο με την γενική εικόνα, κύριε Μητρούση, να δούμε το τι γίνεται με τα σχέδια βελτίωσης. Εδώ που λέτε τα σχέδια βελτίωσης είναι το γνωστό πρόγραμμα που γνωρίζουν όλοι οι αγρότες και αφορά την επιδότηση για τον εξυγχρονισμό της γεωργικής εκμετάλλευσης. Είναι δηλαδή χρήματα τα οποία λαμβάνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε τάξη από 40 έως 60% για να μπορέσουν να πάρουν είτε τρακτέρ, είτε παρελκόμενα του τρακτέρ, είτε να κάνουν νέες εγκαταστάσεις στα χωράφια τους. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο γενικότερα βοηθάει πάρα πολύ. Το χρησιμοποιούν πάρα πολλοί αγρότες αυτό εδώ το πρόγραμμα και αναμένουμε να ξεκινήσει το 2025. Μάλιστα. Και το οποίο, όπως το είπατε και εσείς τώρα, κύριε Μητρούση, θα δώσει επιπλέον κίνητρα έτσι ώστε να ασχοληθούν και οι αγρότες, όπως το είπατε βέβαια, μέσα από προμήθεια με τρακτέρ ή το οτιδήποτε γεωργικών μηχανημάτων κτλ. Για να ασχοληθούν με τη γη, με τον πρωτογενή τομέα. Έτσι, γιατί βλέπουμε δυστυχώς αρκετούς από αυτούς να εγκαταλείπουν τον πρωτογενή τομέα. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ σοβαρό εργαλείο αυτό εδώ το πρόγραμμα, το οποίο και το παρατηρούμε και από την αγορά έξω, ειδικά στην αγορά των τρακτέρ, περιμένουν οι αντιπροσωπείες πώς και πώς να βγει ένα τέτοιο πρόγραμμα για να μπορέσουν να πουλήσουν τρακτέρ. Όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολύ δύσκολο στη σημερινή εποχή ένα τρακτέρ το οποίο στοιχίζει 150.000 ευρώ, γιατί το θέλουμε για μεγάλες καλλιεργίες, να πάμε να δώσουμε ζεστά 150.000 ευρώ για να πάρουμε τρακτέρ. Είναι όχι γιατί δεν μπορούμε να τα δώσουμε, δεν έχουμε να τα δώσουμε. Και αυτό είναι που βλέπουμε εμείς έξω. Οπότε το σχέδιο βελτίωσης είναι ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την αγορά με τα μισά χρήματα.
Και εδώ να σας πω για τα σχέδια βελτίωσης τα οποία τρέξανε πέρυσι. Έχουμε μία εξέλιξη όπου εχθές έγινε μία, μετά από ανακοίνωση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, μία υπερδέσμευση χρημάτων γενικότερα για την επικράτεια, αλλά συγκεκριμένα για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Προσθέτουν άλλα 5 εκατομμύρια στον προϋπολογισμό το σχεδίο βελτίωσης, από εκεί δηλαδή που είχαμε 23 εκατομμύρια δαπανήσει για τα σχέδια βελτίωσης στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, πάμε στα 28 εκατομμύρια και αυτό σημαίνει ότι εντάσσονται επιπλέον ακόμα 78 επιλαχόντες οι οποίοι είχαν μείνει εκτός λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού. Και για να το πω και με τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν, γιατί πάρα πολλοί στα σχέδια βελτίωσης πέρσι είχαν καταθέσει αίτηση, αλλά για το λόγο ότι τα χρήματα ήταν λίγα, μείνανε εκτός λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού. Αυτοί που εντάσσονται με την καινούργια υπερδέσμευση είναι αυτοί που έχουν τη βαθμολογία 73,15. Μέχρι και αυτή τη βαθμολογία, δηλαδή και πάνω, είναι μέσα. Εδώ τώρα περισσεύουν. Αυτό δεν το γνωρίζουν όμως, δεν ξέρω αν το γνωρίζουν, κύριε Μητρούση. Καλά κάνετε και το λέτε αυτό και το επισημαίνετε, γιατί πρέπει να μάθουν οι αγρότες ότι και αυτοί είναι εντός πλέον της συγκεκριμένης ενίσχυσης η οποία θα δοθεί, έτσι. Ναι, ναι, είναι εντός και έχουμε βέβαια ακόμα 96 άτομα τα οποία συνεχίζουν να είναι επιλαχόντες λόγω της εξάντλησης αυτού του προϋπολογισμού. Ευελπιστούμε να γίνει μια υπερδέσμευση, να περάσουν και αυτοί οι 96, καθότι και πριν μας λέγανε ότι δεν θα γίνει περαιτέρω υπερδέσμευση. Παρ' όλα αυτά, εχθές ανακοινώθηκε και βάλανε άλλα 5 εκατομμύρια και 78 παραγωγοί στην περιφέρειά μας εντάχθηκαν επιπλέον στα σχέδια βελτίωσης. Αυτό είναι μια πολύ θετική εξέλιξη, έτσι και πρέπει να την επισημάνουμε. Επαναλαμβάνουμε και για όσους ενδεχομένως δεν το έχουν ακούσει μέχρι και τώρα, όπως το είπατε, 78 επιλαχόντες, 73,15 στον δίκτυο, όπως το επισημάνατε, μπορούν πλέον, εντάσσονται και όσοι φυσικά έχουν αυτό το ποσοστό. Οπότε, εάν και εφόσον έχουν κάποιο ερώτημα ή το οτιδήποτε για αυτό το κομμάτι, είναι 78 άτομα λοιπόν, τα οποία μπορούν πλέον να ενταχθούν, όπως είπαμε, πλέον στα σχέδια βελτίωσης για να ενισχυθούν. Με επιπλέον, όπως είπαμε, 5 εκατομμύρια. Άρα φτάνουμε στα 28 εκατομμύρια στο σύνολο για την Ανατολική Μακεδονία Θράκη, κύριε Μητρούση, έτσι. Σωστά. Και συγκεκριμένα 28.265.000 ευρώ. Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κομμάτι ενίσχυσης, λοιπόν, για τους αγρότες μας, οι οποίοι, όπως είπαμε τώρα, από αυτές φυσικά, από αυτά τα εργαλεία, από αυτές τις ενισχύσεις, βρίσκουν τον τρόπο και έχουμε φυσικά αυτήν την εξέλιξη. Παράλληλα τώρα, να πούμε ότι θα προχωρήσουν και προχωρούν βέβαια και αυτές οι πληρωμές και πριν το Πάσχα, όπως τουλάχιστον θα γίνει γνωστό, κύριε Μητρούση, έτσι, τις οποίες πρέπει να ανακοινώσουμε και προς τους αγρότες. Εδώ αναμένουμε τις επιδοτήσεις που είναι η συνδεδεμένη επιδότηση, η συνδεδεμένη ενίσχυση που περιμένουν οι παραγωγοί. Και αυτή φαίνεται και πως ξεκόλλησε, σωστά. Εδώ έχει ξεκολλήσει, βέβαια περιμέναμε να γίνει η πληρωμή της σήμερα. Παρ' όλα αυτά, πιθανότατα, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν έχουν προλάβει ακόμα να τελειώσουν τα φίλτρα της πληρωμής, οπότε πάμε για μεγάλη εβδομάδα. Αυτή η συνδεδεμένη ενίσχυση, για να γνωρίζουν οι παραγωγοί, είναι, τη λαμβάνουν αυτοί οι οποίοι για το 2023 έχουν καλλιεργήσει και παραδώσει σε εμπόρους σιτάρι σκληρό, μαλακό, κριθάρι, κτηνοτροφικά φυτά και σπαράγγια. Εδώ φέτος για την συνδεδεμένη ενίσχυση έχουμε ένα νέο δεδομένο που εδώ τώρα έχουν έναν ενδιασμό. Ο φορέας ο οποίος αγόραζε το προϊόν από τον παραγωγό, φέτος είναι υποχρεωμένος, ήτανε μάλλον, να εγγραφεί στο Μητρό του ΕΠΚΕΠΕ ως φορέας αγοράς αυτών των προϊόντων και να ανεβάσει στο σύστημα τα τιμολόγια των παραγωγών που αγόρασε το προϊόν. Ελπίζω όλοι οι φορείς να τους έγινε γνωστό, να έχουν κάνει αυτή την εγγραφή, να έχουν ανεβάσει τα τιμολόγια για να μπορέσει να προχωρήσει ορθά η πληρωμή της συνδεδεμένης ενίσχυσης. Εάν κάποιος παραγωγός διαπιστώσει μέσα στην επόμενη εβδομάδα ότι δεν έχει πληρωθεί τη συνδεδεμένη ενίσχυση ενώ τη δικαιούται,
γιατί παρέδωσε από τα παραπάνω προϊόντα που είπαμε. Το πρώτο πρόβλημα που θα πρέπει να ψάξει αν ο φορέας, δηλαδή εκεί που έχει παραδώσει το προϊόν, είναι εγγεγραμμένο στο μητρότητο του ΠΚΠ. Μάλιστα. Και αυτό εξίσου πάρα πολύ σημαντικό για το κομμάτι ευρύτερα, το ότι θα πρέπει να λάβουν και αυτά τα χρήματα φυσικά η παραγωγή και πριν το Πάσχα. Άρα, κύριε Μητρούση, μεγάλη εβδομάδα να περιμένουμε, έτσι, αυτές τις συνδεδεμένες. Συνδεδεμένη ενίσχυση, μεγάλη εβδομάδα. Είναι 245 εκατομμύρια τα οποία θα διατεθούν στους Έλληνες παραγωγούς οι οποίοι παρέδωσαν τα παραπάνω προϊόντα. Περιμένουμε επιτέλους την πληρωμή των οικολογικών σχημάτων που έρχεται σε αντικατάσταση του πρασινίσματος που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Εδώ τώρα τα διαθέσιμα χρήματα είναι 425 εκατομμύρια για την επικράτεια. Αυτά που έχουμε ζητήσει εμείς μέσω των δηλώσεων ΟΣΔΕ είναι 900 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι εάν ένας παραγωγός για ένα οικολογικό σχήμα το οποίο έκανε, παράδειγμα, μία μηχανική ζυζανιοκτονία, όπου για το στρέμμα θα έπαιρνε 20 ευρώ, θα πάρει 10, τα μισά δηλαδή. Διότι ο διαθέσιμος προϋπολογισμός είναι ακριβώς ο μισός από αυτά τα οποία έχουμε ζητήσει εμείς. Και περιμένουμε και κάτι ψηλά από τη βασική ενίσχυση, όπου γίνονται κάποιες ψηλοεκαθαρίσεις, τα οποία είναι γύρω στα 88 εκατομμύρια, και αυτά όλα θα πληρωθούν τη μεγάλη εβδομάδα με βάση αυτά τα οποία μας έχει πει ο ΠΚΠ. Άρα είναι εβδομάδα πληρωμών, η μεγάλη εβδομάδα για τους παραγωγούς, κύριε Μητρούση, από ό,τι καταλαβαίνουμε και από ό,τι μας επισημαίνετε, με αρκετά, από ό,τι φαίνεται, χρήματα τα οποία θα δοθούν. Το ζητούμενο είναι αυτό, να δοθούν, διότι πρέπει και αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν Πάσχα, έτσι, και είναι και το ζητούμενο αυτό, το οποίο σίγουρα τρέχει, γιατί είναι κάτι το οποίο τα δικαιούνται αυτά τα χρήματα, έτσι. Μακάρι να δοθούνε. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν κάποια τεχνικά ζητήματα στον ΟΠΚΠ όσον αφορά την πληρωμή των επιδοτήσεων. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και οι άνθρωποι να έχουν αυτά τα χρήματα για να περάσουν ένα Πάσχα λίγο πιο άνετα. Αυτό είναι και το ζητούμενο, όπως το επισημάνατε και προηγουμένως. Άρα έχουμε χρήματα και από τα σχέδια βελτίωσης, τα οποία αυτά φυσικά θα τρέξουν το επόμενο διάστημα. Έχουμε φυσικά ανακοινώσεις, κάναμε τώρα για τη μεγάλη εβδομάδα, για τις ενισχύσεις οι οποίες θα δοθούν κατά τόπους, όπως είναι οι επιδοτήσεις και τα οικολογικά, τα οποία θα τρέξουν, αλλά και κάποια χρήματα, μικρότερα βέβαια, για τη βασική ενίσχυση, η οποία εκκρεμεί. Αυτά όσον αφορά και το συγκεκριμένο κομμάτι για το τι έχουν να πάρουν, φυσικά, η παραγωγή από εδώ και πέρα, και το τι μέλη γενέστε. Έχουμε αλλαγές όμως στο κομμάτι θεσμικής λειτουργίας των συνεταιρισμών. Σωστά, κύριε Μητρούση, πάμε και στο κομμάτι τώρα ενδεχομένως και της φορολογίας. Εκεί τι πρέπει να γνωρίζουμε τώρα, γιατί έχουμε κάποιες αλλαγές που συζητούνται. Εδώ έχουμε το συνεταιρισμό πλέον με τα νέα δεδομένα, ο οποίος, ο νόμος αυτός ψηφίστηκε το 2021. Εδώ εμείς από τη δική μας την πλευρά ορθούμε τους παραγωγούς να συνεταιριστούν, γιατί όλα πηγαίνουν προς τα εκεί, και το να έχεις ένα συνεταιρισμό ή να είσαι μέλος σε ένα συνεταιρισμό έχει πάρα πολλά ευεργετήματα. Για παράδειγμα, πλέον για να ιδρύσουμε ένα συνεταιρισμό, το ελάχιστο που χρειαζόμαστε είναι 10 άτομα. 10 άτομα, και το μερίδιο, που το ελάχιστο που μπορεί να βάλει το κάθε άτομο, είναι 1 ευρώ. Άρα, με 10 άτομα και 10 ευρώ ιδρύουμε ένα συνεταιρισμό. Γιατί Μητρούση να ιδρύσω ένα συνεταιρισμό? Ο συνεταιρισμός, το πιο βασικό πλεονέκτημα που έχει, είναι ότι φορολογείται με 13%. Ό,τι κέρδη και να κάνουμε, όσα και να είναι αυτά, 100.000, 1 εκατομμύριο, 10 εκατομμύρια, θα φορολογηθούμε με 13%. Ο συνεταιρισμός και τα μέλη του συνεταιρισμού δεν έχουν τέλος επιτιδεύματος. Αυτό δηλαδή που δίνουμε όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες κάθε χρόνο, τα 600 ευρώ δηλαδή, όταν είσαι μέλος στο συνεταιρισμό, απαλλάσσεις από αυτό το πράγμα. Άρα, το πρώτο βήμα για να κάνουμε ένα συνεταιρισμό είναι αυτές οι φοροελαφρύνσεις οι οποίες έχουμε. Και είναι και άλλα πράγματα και άλλα προγράμματα τα οποία συμβάλλουν και βοηθάνε και είναι στημένα για τους συνεταιρισμούς, για να μπορεί να υπάρξει
αγροτική ανάπτυξη. Αυτό. Και τώρα από ό,τι βλέπουμε έχετε αυτό το κομμάτι ευρύτερα και των αλλαγών, όπως το επισημάνατε, κύριε Μητρούση, και για το θέμα των συνεταιρισμών. Το πάνε είναι βέβαια οι αγρότες, και καλό είναι να υπάρχει φυσικά και η συμβολή και το συνεταιρισμό σε κάθε περίπτωση, ειδικά των αγροτικών, οι οποίοι βοηθούν και έχουν και αυτή την σημαντική περαίωση, θα λέγαμε, και στο κομμάτι της συνολικής προσπάθειας που μπορεί να γίνει από ένα συνεταιρισμό, από παράδειγμα κατά μόνα τους αγρότες που βλέπουμε. Οπότε είναι σημαντικό το κομμάτι αυτό και έχουμε αυτές τις αλλαγές οι οποίες έρχονται, τις οποίες βέβαια θα τις δούμε και θα τις παρακολουθήσουμε για το τι προχωρά το πλευρά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αναμένοντας λοιπόν να δούμε το τι θα γίνει με την φορολογία η οποία ενδεχομένως υφίστατο και όπως την ανακοινώσατε. Τώρα, έχουμε όπως το είχατε κάνει γνωστό σε κάποια προηγούμενη εκπομπή και μάλιστα είχαμε πέσει και από τα σύννεφα, οφείλω να το ομολογήσω, και όχι μόνο εμείς αλλά και οι πολίτες, οι ίδιοι, οι ιδιοκτήτες, ακόμη και ο Δήμος, οφείλω να σας πω, που ενημερώσαμε κι εμείς, και οι άνθρωποι και αυτοί από την πλευρά τους δεν γνώριζαν έτσι, το τι ακριβώς μελιγενέστε, ή τουλάχιστον είπανε ότι πρέπει να δούμε το τι γίνεται, τι συμβαίνει. Αναφέρομαι φυσικά στο κομμάτι λίγο της πυροπροστασίας. Είναι κάτι της πυρασφάλειας, το κομμάτι δηλαδή των τεχνικών μελετών που πρέπει να τρέξουν. Είχαμε κάνει και την συζήτηση αυτή την προηγούμενη φορά. Η προθεσμία λίγη, κύριε Μητρούση, έτσι. Έχουμε μέχρι τις 30 του μήνα, τέλη Απριλίου, δηλαδή ελάχιστες μέρες. Δεν ξέρουμε τώρα θα δοθεί παράταση τι θα γίνει. Τρέχει αυτό το κομμάτι όμως των προστήμων, με συγχωρείτε, και δεν ξέρουμε τι μελιγενέστε. Είχατε δείξει και πολύ εύστοχα το χάρτη τότε. Δείξαμε και την εικόνα η οποία υπάρχει. Τι γίνεται τώρα με αυτό το ζήτημα? Κάτι το οποίο μπορούμε να πούμε, και αν φυσικά και από την πλευρά σας φυσικά είχατε και ήρθε δηλαδή κόσμος, ρώτησε το τι συμβαίνει, τι γίνεται με αυτό το θέμα. Καταρχήν να πούμε και να ηρεμήσουμε λίγο τον κόσμο, ναι, ότι είμαστε ακόμα σε πολύ πρώιμο στάδιο. Δεν χρειάζεται κάποιος να ανησυχεί για πρόστιμα κτλ. Έχει δοθεί μία παράταση σε αυτές τις μελέτες, αν δεν κάνω λάθος, μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή, είναι μέχρι 15-20 Μαΐου από εκεί. Φαίνεται το πράγμα ότι θα πάμε σε μία πολύ μεγαλύτερη παράταση, πιθανολογώ έτους, για να μπορέσουν και οι Δήμοι από τη δική τους τη μεριά να προετοιμαστούν για να αρχίσουν να δέχονται αυτές τις μελέτες, τις οποίες είναι υποχρεωμένοι πλέον οι κάτοικοι βάσει νόμου, ο οποίος ψηφίστηκε πέρσι, οι οποίοι η κατοικία τους απέχει 300 μέτρα από δασική έκταση να έχουν αυτήν εδώ την μελέτη. Οπότε δεν χρειάζεται να ανησυχούμε. Ας κρατήσουμε έτσι χαμηλά την μπάλα που λέμε, γιατί έχουμε εξελίξεις, περιμένουμε και άλλες εγκυκλίες να βγούνε. Γιατί τα πράγματα τα οποία γράφει μέσα αυτή η νομοθεσία και αυτή η εγκύκλωνα, θα μου επιτραπεί ως επιστήμονας να πω ότι είναι παρατραβηγμένα και είναι πάρα πολύ δύσκολα υλοποιήσιμα. Ναι, εννοείται. Ειδικά αυτά τα οποία συζητούσαμε κιόλας, κύριε Μητρούση, δεν εννοείται τώρα όλο αυτό το οποίο υπάρχει. Είναι εκτός πραγματικότητας αυτά τα οποία είχαν γίνει και χωρίς καμία ενημέρωση έτσι, αυτά τα οποία έχουν έρθει στο να γίνουν δηλαδή από τους ιδιοκτήτες ευρύτερα. Και δύσκολα υλοποιήσιμα, όπως προσθέσατε. Έχουμε ένα ερώτημα για το αν δικαιούται επιδότηση Καλαμποκιού και ο νομός Ξάνθης, ρωτάει ένας φίλος τηλεθεατής. Λογικά τώρα είναι για το κομμάτι. Αν μπόρεσα να καταλάβω καλά για τα σχέδια βελτίωσης. Μάλλον μιλάει για τη συνδεδεμένη ενίσχυση πιθανότητα. Μιλάει. Αφορά όλη την επικράτεια, δεν είναι μόνο για τον νόμο Ξάνθης. Μάλιστα, οπότε αυτή η επιδότηση. Ναι, άρα δικαιούται κανονικά, δηλαδή, και για το κομμάτι του Καλαμποκιού. Και το Καλαμπόκι δηλαδή είναι μέσα, πέρα από το σιτάρι, πέρα από το... Είναι το σιτάρι, να τα επαναλάβουμε, το σιτάρι, το σκληρό, το μαλακό, το κριθάρι, τα κτηνοτροφικά φυτά και τα σπαράγγια. Μάλιστα. Για τη δική μας την περιοχή εδώ. Ναι, είναι για την περιοχή μας εδώ και περιφερειακά είναι και το... Εντάξει, την περιφερειακά, περιφερειακά. Και περιφερειακά ισχύει αυτό, οπότε είναι και το Καλαμπόκι, για να δώσουμε και την απάντηση για την επιδότηση αυτή, η οποία υφίστατο, οπότε λογικά θα λάβουν και τα συγκεκριμένα χρήματα, όσοι φυσικά τα δικαιούνται, για να δώσουμε και την απάντηση στο φίλο τηλεθεατή.
Οπότε. Να γυρίσουμε στην Ναι. πυροπροστασία που λέγαμε, γιατί το κομμάτι, όπως σας είπα, ότι εντοπίζουμε μέσα πράγματα τα οποία είναι παρατραβηγμένα, όπως για παράδειγμα, ότι πιθανότατα να χρειαστεί να κάνουμε μία σύσταση σε ένα ακίνητο το οποίο είναι πολύ κοντά σε δασική έκταση και φέρει ξύλινα κουφώματα, να του κάνουμε μία σύσταση να αλλάξει τα κουφώματά του σε πλαστικά. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να γίνουν έτσι. Άσε που σε περίπτωση πυρκαγιάς, το πλαστικό λιώνει και καίγεται πιο εύκολα από ένα ξύλινο Ακόμα κούφωμα. χειρότερο. Είναι ακόμα χειρότερο αυτό, εννοείται, όπως το επισημαίνετε. Δηλαδή, δεν ξέρουμε και με τι λογική υπάρχει αυτή η σκέψη. Πάντως, αυτό το οποίο είπατε στην αρχή, να καθησυχάσουμε λίγο τον κόσμο, είναι θετικό, έτσι ώστε να μην βρεθεί προεκπλήξεως, έτσι. Αυτό φοβόμαστε. Να ηρεμήσει ο κόσμος όταν αρχίσει και παίρνει ροή όλη αυτή η διαδικασία. Εμείς πάλι εδώ θα είμαστε να ενημερώσουμε και να δίνουμε τον παλμό και το τι πρέπει να κάνει. Δεν χρειάζεται να τρέχει τώρα, να μπαίνει γρήγορα σε έξοδα κτλ. Γιατί όπως σας είπα και οι Δήμοι, από ό,τι ενημερώθηκα τις προάλλες, στο συνέδριο συμβούλιο της ΣΚΕΔΕ που είχαν συζητούσαν την προηγούμενη εβδομάδα αυτό εδώ το θέμα. Οπότε από τη στιγμή που οι Δήμοι δεν είναι ακόμα προετοιμασμένοι, πώς εμείς οι ιδιώτες θα πάμε να καταθέσουμε αυτές εδώ τις μελέτες. Έτσι, έτσι, σωστά, σωστά. Οπότε να μην ανησυχεί ο κόσμος, το κρατούμε αυτό. Να μην ανησυχεί ο κόσμος. Μπράβο, μπράβο. Εν όψη βέβαια και της αντιπυρικής περίοδου που έρχεται, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για πάνε ενδεχόμενο, κύριε Μητρούση. Λοιπόν, κάνατε νομίζω πάρα πολύ ευχάριστες ανακοινώσεις σήμερα. Οφείλω να το ομολογήσω με επιδοτήσεις, ενισχύσεις που θα δοθούν. Μεγάλη εβδομάδα έρχεται, είναι αναγκαίο αυτό. Να υπάρχει δηλαδή αυτό το κομμάτι των ενισχύσεων και να γνωρίζουν οι φίλοι μας στην παραγωγή το τι θα γίνει, τι πρέπει, τι θα λάβουν δηλαδή, ποιο είναι το λάβει το οποίο θα έχουν τη μεγάλη εβδομάδα. Εγώ να πω ότι μπορείτε να βρείτε και τον κύριο Μητρούση φυσικά και μέσα από το Messenger, το οποίο ο ίδιος προλίγου ανέφερε με το Γιάννης Μητρούση στα αγγλικά, αλλά και μέσα από το δικό του το κατάστημα που βρίσκεται στην Καβάλα. Βέβαια, ο κ. Μητρούσης παίρνει και τους δρόμους, βγαίνει και εκτός. Είδαμε και πριν, είπαμε και πριν λίγο, είχαμε και τις εξορμήσεις που κάνατε στον ομό, κύριε Μητρούση. Οτιδήποτε και αν εφόσον υπάρχει ερωτήσεις, και εμείς θα τις μεταφέρουμε φυσικά και αν έχουμε από τους παραγωγούς ή οτιδήποτε, αλλά και εσείς φυσικά, εάν θέλετε, οι τηλεθεατές μπορούν να απευθυνθούν στον κύριο Μητρούση, να πείτε κύριε Μητρούση και πού βρίσκεστε, για να υπάρχει αυτή η αλληλουχία απόψεων και συζητήσεων. Εμείς τα κεντρικά μας βρίσκονται στην Καβάλα, αλλά έχουμε παραρτήματα σε όλο το νομό Καβάλας και συγκεκριμένα έχουμε στη Νέα Πέραμο, στο ποδοχώρι του Δήμου Παγκαίου, στις Κρινίδες και κατάστημα στην Κομωτινή. Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Οπότε θα υπάρχει αυτή η συνεργασία και αλληλουχία των ερωτήσεων και απαντήσω φυσικά από την πλευρά σας, από την πλευρά των πολιτών και των παραγωγών. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μητρούση. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση με υγεία. Ευχαριστώ πολύ. Καλή μεγάλη εβδομάδα.